Γεια σας, γεια σας. Καλώς τον, καλώς τον. 7:30 είναι το μάτς. 7:30, α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, σωστό, να σωστό. Ο κόσμος σωστό, 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 ναι, δικό μου λάθος. Ναι, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μας δείξει από εδώ και πέρα τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, διότι μέχρι τώρα έχουμε μία κρύο, μία ζέστη. Στα 4 συνεχόμενα μάτς, στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, ισοπαλία με τον Όφη. Στο πρώτο παιχνίδι το play-off διπλό με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Στο δεύτερο παιχνίδι το play-off ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Στο τρίτο παιχνίδι το play-off νίκη επί της ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Αυτό αν συνεχιστεί, Παναθηναϊκός καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορεί να μείνει μέχρι το τέλος της διοίκησης του προβλήματος. Αν αλλάξει και ο Παναθηναϊκός αξιοποιήσει το πρόγραμμα που έχει στις 3 επόμενες αγωνιστικές, δηλαδή σήμερα με τον Άρη και 2 παιχνίδια με τη Λαμία, τότε μπορεί να διεκδικεί στο πρωτάθλημα, στα ντέρμπι, στη συνέχεια και μπορεί και να πλησιάσει πολύ την κορυφή ακόμα και να τη φτάσει. Γιατί στις 3 επόμενες αγωνιστικές οι άλλοι παίζουν μεταξύ τους. Mm-hmm. Οπότε θα υπάρχει απώλεια βαθμών και για τους άλλους. Βεβαίως, σήμερα παίζει η Άκη με τον ΠΑΟΚ, στις επόμενες 2 αγωνιστικές έχει 2 παιχνίδια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Που έχουν αναβληθεί βέβαια το ένα από αυτά, έτσι. Το ένα έχει αναβληθεί, ναι. Εντάξει, οκ, okay, αλλά θα, και θα γίνει πρώτο μαγιά. Ναι, ναι, θα γίνει πρώτο μαγιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φτάσει ή να μειώσει την απόσταση, θα πρέπει την ώρα που οι άλλοι παίζουν μεταξύ τους αυτό να κερδίσει. Βεβαίως σήμερα το μάτς είναι πολύ δύσκολο. Διότι ο Άρης μπορεί να μην έχει κινητρό, αλλά επειδή έχει και τον τελικό κυπέλλον τον Παναθηναϊκό, θα θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και για ψυχολογικούς λόγους. Αλλά και επειδή προέρχεται από κακή εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, είναι δεδομένο ότι θα αντιδράσει. Ήδη ο Μάντιος το έχει πει αυτό, ότι σήμερα θέλει μεγαλύτερη αντίδραση παίκτες και θα επιδιώξει να παρουσιάσει μια πολύ καλή εικόνα. Εξάλλου ο Άρης είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό και ήταν η αρχή της κρίσης του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι που έγινε στην κανονική διάρκεια, όταν έχασε 2-0 στη Θεσσαλονίκη, ένα παιχνίδι που θυμόμαστε το λάθος του Βρινιόλη. Με τον Μωρόν, ναι. Και τον κόλ Μωρόν. Και συνέχεια το δεύτερο γκολ που έβαλε ο Άρης στο δεύτερο μήχρονο και πήρε το μάτς. Άρα θα πρέπει ο Παναθηναϊκός για να σταματήσει αυτό το μια νίκη, μια ισοπαλία ήττα, να παρουσιαστεί πολύ καλά διαβασμένος και συγκεντρωμένος στο σημερινό μάτς. Το κυριότερο για μένα θα πρέπει να σταματήσει να δέχεται πρώτος γκολ. Είναι 4 συνεχόμενα μάτς αυτό που ανέφερα που δεν έχει δεχθεί πρώτος γκολ. Ναι, όντως. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει και κυρίως θα πρέπει να βρει μια ισορροπία στην ομάδα. Απ' την άλλη αυτό που θα πρέπει να διατηρήσει είναι τα γκολ πετυχαίνει, διότι το να έχεις πετύχει 7 γκολ σε 3 ντέρμπι δεν είναι και απλό πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι αν το λέγαμε πριν τα play-off ότι ο Παναθηναϊκός στα 3 πρώτα παιχνίδια θα έχει πετύχει 7 γκολ, θα λέγαμε ότι θα έχει πάρει 9 βαθμούς. Διότι αυτό είναι το λογικό. Όταν έχεις πετύχει 3 γκολ με τον Ολυμπιακό πήρε τρίποντο, 2 γκολ με τον ΠΑΟΚ δεν πήρε ούτε πόντο και 2 γκολ με την ΑΕΚ πήρε τρίποντο, νομίζω ότι εάν υπήρχε καλύτερη ισορροπία σίγουρα θα έχει παραπάνω βαθμούς. Από την άλλη όμως, ναι, ίσως και λύζεται αυτό από το γεγονός ότι τρώει και σε κάθε match goal και όπως είπες μένει και πίσω στο σκορ. Γι' αυτό λέω ακριβώς ότι δεν αξιοποιεί το γεγονός ότι σκοράρει με ευκολία και δεν το αξιοποιεί διότι δέχεται με ευκολία το goal. Ναι. Τώρα γενικά δεν μπορώ να πω, διότι πιστεύω θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Παλάσιος επιστρέφει όμως. Ο Παλάσιος πιστεύω θα παίξει. Ο Βαγιανίδης σίγουρα θα παίξει του Κότσιρα, ο οποίος είναι μια απώλεια της τελευταίας στιγμής αυτήν την Αμυγδαλίτιδα. Νομίζω πάντα το μεγαλύτερο ερωτηματικό επιτερήμ στον Παναθηναϊκό είναι τα στόπερ. Τι στόπερ θα επιλέξει νομίζω. Ναι, εντάξει. Δηλαδή τον Ιωαννίδη σίγουρα, δεν το βγάζα την ενδεκάδα. Κότσιρας τώρα δεν μπορεί. Ξέρω αν θα παίξει. Ναι. Τα στόπερ τώρα είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Το Γετβάη Ακαϊτίν πήγε καλά την Τετάρτη. Δεν το αποκλείω να το διατηρήσει και να βάλει τον Αράο εξάρι. Δεν το αποκλείω αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Μπερνάρ, ο οποίος την Τετάρτη βγήκε από το παιχνίδι κουτσένοντας όχι γιατί είχε πάθει κάτι αλλά από την κούραση. Είναι πρώτη φορά που παρουσιάζει τέτοια κούραση ο Μπερνάρ. Δηλαδή έπαιζε συνέχεια και δεν είχε βγάλει κούραση. Αυτό δείχνει ότι είναι πλέον στα κόκκινα και δεν ξέρω μήπως δεν το χρησιμοποιήσει από την αρχή και να βάζει τη διάρκεια του αγώνα. Ναι. Είναι ίσως με τον Τζούρισιτς. Από την αρχή του αγώνα δεν ξέρω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα απαντήσω, θα τις πάρουμε μία ώρα από το παιχνίδι, όπως θα μάθουμε και ποια θα είναι η εντεκάδα. Μάλιστα.